αυτός είναι ο Κάι. Και ο Κάι μόλις εξαφανίστηκε από προσώπου γης και δεν μπορεί να τον βρει κανένας. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε πριν φτάσουμε εδώ. Ο Κάι είναι ένας 17χρονος μαθητής λυκείου από την Κίνα, ο οποίος συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών και έτσι πήγε στην Αμερική για 6 μήνες για να συνεχίσει το σχολείο εκεί πέρα. Μια ημέρα που ο Κάι τσίλαρε στο δωμάτιό του και έβλεπε Netflix, του έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Και ήταν ένα πολύ περίεργο μήνυμα από έναν ανώνυμο αριθμό. Το μήνυμα το έστειλε αυτός ο τυπάς, ας τον πούμε Σάντο. Ο Σάντο του έχει στείλει ένα μήνυμα στο οποίο λέει ότι θα βλάψει την οικογένεια του Κάι στην Κίνα εάν δεν του στείλει τώρα λεφτά. Ο Κάι σοκάρεται και δεν ξέρει τι να κάνει καθώς δεν έχει πολλά λεφτά στο όνομά του. Παρ' όλα αυτά του δίνει όσα περισσότερα μπορεί καθώς φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς του. Μετά όμως, όταν ο Κάι τον ρωτάει εάν μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του για να δει εάν είναι ασφαλής, ο Σάντο τον ενημερώνει ότι εάν επικοινωνήσει με την οικογένειά του ή την αστυνομία ή γενικά εάν πει το συμβάν στον οποιονδήποτε, θα πάει και θα τους κάνει κακό. Οπότε ο Κάι κάνει ό,τι του λέει καθώς δεν θέλει να πειράξει την οικογένειά του. Αρκετά σύντομα όμως, ο Σάντο ξαναστέλνει μήνυμα στον Κάι και ζητάει περισσότερα λεφτά. Έτσι ο Κάι, εφόσον είναι τρομοκρατημένος για την ασφάλεια της οικογένειάς του και δεν ξέρει τι να κάνει, κάνει ό,τι του λέει ο Σάντο. Έτσι του στέλνει και άλλα λεφτά. Αυτή η τρέλα συνεχίζεται για εβδομάδες. Ο Σάντο ζητά λεφτά και ο Κάι του τα δίνει. Τελικά όμως ο Κάι ξεμένει τελείως από λεφτά και ο Σάντο του λέει στείλε μου τώρα και άλλα λεφτά. Ο Κάι του λέει σε παρακαλώ άσε με, δεν έχω άλλα λεφτά να σου στείλω. Και ο Σάντο γίνεται έξω φρενών. Ταυτόχρονα πίσω στην Κίνα οι γονείς του Κάι δεν ξέρουν τι γίνεται, αλλά εφόσον ο Κάι είναι ακόμη ανήλικος, παρακολουθούν τον τραπεζικό του λογαριασμό και αρχίζουν να ανησυχούν όταν βλέπουν ότι όλα του τα λεφτά τελείωσαν. Έτσι εφόσον ανησυχούν για το που έχει μπλέξει ο γιος τους, τον παίρνουν τηλέφωνο. Αυτός δεν το σηκώνει. Έτσι παίρνει τηλέφωνο στο σχολείο του στην Αμερική και το σχολείο δεν έχει ιδέα που είναι ο Κάι. Τότε ο Σάντο στέλνει μήνυμα στους γονείς του Κάι, μία φωτογραφία του Κάι στην οποία είναι δεμένος και τους λέει έχω τον γιο σας, εάν τον θέλετε πίσω, εγώ θέλω 100 χιλιάρικα. Τότε οι γονείς του πανικοβάλλονται. Γονείς είναι, δεν ξέρουν τι να κάνουνε, στέλνουν με τη μία όσα λεφτά έχουνε στον Σάντο. Επίσης παίρνουν την οικογένεια η οποία έχει αναλάβει τον Κάι στην Αμερική, τους λένε τι έγινε, αυτοί πανικοβάλλονται και σοκάρονται καθώς το πρωί ο Κάι ήταν μαζί τους, ενημερώνουν γρήγορα την αστυνομία και η αστυνομία αρχίζει να τον ψάχνει. Η αστυνομία όμως δεν μπορεί με τίποτε να εντοπίσει το Κάι και έτσι καλεί το FBI. Το FBI βρίσκει την τελευταία φορά που το κινητό του Κάι έστειλε σήμα σε πύργο κινητής τηλεφωνίας και έτσι βρίσκουν ότι αυτό το σήμα ερχότανε από το κοντινό βουνό. Έτσι υποθέτουν ότι θα είναι στο βουνό και αρχίζουν μια τεράστια έρευνα. Τον ψάχνουν drones, σκυλιά και πολλές ομάδες αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκουν απολύτως τίποτα. Τελικά, μετά από λίγες μέρες, ένας αστυνομικός εντοπίζει μια σκηνή σε μια απόμερη περιοχή του βουνού. Πλησιάζουν τη σκηνή και μέσα βρίσκουν τον Κάι. Χωρίς όμως να είναι δεμένος και χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος μαζί του. Ο Κάι είναι πολύ φοβισμένος, έχει παγώσει από το κρύο και έχει μαζί του μονάχα λίγο νεράκι. Από ό,τι φαίνεται, ο Σάντο έπεισε τον Κάι να πάει πάνω στο βουνό, να εξαφανιστεί μόνος του και να του στείλει μια φωτογραφία στην οποία είναι δεμένος. Και όλα αυτά υπό την απειλή ότι αν δεν το κάνει θα πειράξει την οικογένειά του πίσω στην Κίνα. Σύμφωνα με το FBI, αυτό είναι ένα νέο είδος απαγωγής η οποία ονομάζεται διαδικτυακή απαγωγή και η οποία συμβαίνει αρκετά συχνά. Και από ό,τι φαίνεται ο Σάντο δεν ήταν ένας άνθρωπος αλλά ολόκληρη εταιρεία η οποία στείνει τέτοιες απάτες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την διεύθυνση IP τους ήταν όντως στην Κίνα, αλλά δυστυχώς ούτε το FBI δεν μπόρεσε να τους πιάσει. Ο Κάι μετά από αυτό το συμβάν γύρισε πίσω στην οικογένειά του στην Κίνα και οι γονείς του δεν νοιάζονται για τα λεφτά αλλά χαίρονται που ο γιος τους είναι καλά και μαζί τους.